συνάδελφοι, συναντηθήκαμε με τη Γενική Γραμματέα Πρωτοβάθμια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θέσαμε το σύνολο σχεδόν των ετοιμάτων μέσα σε πολύ λίγο χρόνο εξαιτίας της απαράδεκτης τάσης του Υπουργείου να μας έχει να περιμένουμε με τις ώρες μέσα στο λιοπύρι. Έτσι και η συνάντηση έγινε ιδιαίτερα γρήγορα για... αφού καταγγείλαμε βέβαια το γεγονός αυτό. Λοιπόν, το μότο της, των απαντήσεων ήταν ένα και επαναλαμβανόμενο. Παραλάβαμε τώρα, λεφτά δεν υπάρχουν, παραλάβαμε χάος, θα θέλαμε και εμείς να τα λύσουμε, αλλά δεν είναι δυνατόν να λυθούν τα ζητήματα αυτά στις 10 μέρες, στις 5 μέρες, στις 15 μέρες που έχουμε αναλάβει. Και εμείς τα θέλαμε, λεφτά δεν υπάρχουν. Είναι, αν θέλετε, το μότο όλων των απαντήσεων που έχουμε λάβει διαχρονικά τα τελευταία χρόνια. Θυμάστε τις προηγούμενες κυβερνήσεις, παραλάβαμε μνημονιακό όλεθρο, αφού περίσευαν βέβαια τα λόγια ότι είμαστε κι εμείς κάποιοι από εσάς και θέλουμε να λύσουμε κι εμείς τα προβλήματα αυτά. Στην ουσία όμως δεν πήραμε καμία θετική απάντηση. Ούτε καν για την επικαιροποίηση των πινάκων και το άνοιγμα του ΟΨΙΔ, κάτι που με μια απλή νομοθετική πρωτοβουλία θα μπορούσε η κυβέρνηση αν ήθελε να το έχει λύσει. Και εδώ η απάντηση ήταν ότι είναι τέτοιο χρονοβόρο διαδικασία που είναι αδύνατον να γίνει ακόμα και αυτό και θα πρέπει να πάμε αναγκαστικά, αν θέλουμε προσλήψη αναπληρωτών, με τους παλιούς πίνακες. Καμία δέσμευση για την μονιμοποίηση συναδέλφων. Συζητάμε διάφορα συστήματα και αριθμούς στο μέλλον. Καμία συγκεκριμένη απάντηση για μέρημνα για τους συναδέλφους αναπληρωτές αλλά και μόνιμους που πηγαίνουν σε όλη την Ελλάδα από εδώ και από εκεί. Είναι κάτι που μελετάμε και θα το δούμε. Για τα ολιγομελή, καμία θετική απάντηση ότι θα εγκριθούν τα ολιγομελή, ίσα ίσα. Από τα συμφραζόμενα έγινε κατανοητό ότι θα έχουμε μεγάλο μαχαίρι στα ολιγομελή. Η δικαιολογία ήταν ότι ο καινούριος νόμος με τις 4 κατευθύνσεις γέννησε, δημιούργησε πάρα πολλά ολιγομελή τμήματα και αυτά δεν είναι δυνατόν να εγκριθούν όλα. Αλλά θα κάνουμε ό,τι καλύτερο είναι δυνατόν, μεταφέρω τις απαντήσεις. Άρα όλοι καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε κόψιμο ολιγομελό τμήματο. Ιδιαίτερα στις κατευθύνσεις προσανατολισμού που έγινε και η συζήτηση. Ενώ για τους 13 δήμους που εξαιρέθηκαν από τη δίχρονη προσχολική αγωγή η απάντηση ήταν ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι πάλι αυτή τη στιγμή τώρα που αναλάβαμε. Πρέπει τα παιδιά να πάνε σε κάποιο δημόσιο νηπιαγωγείο, δημοτικό, παιδικό σταθμό και από του χρόνου δεσμευόμαστε ότι και αυτοί οι 13 δήμοι θα λειτουργήσει η δίχρονη προσχολική αγωγή. Για τη δε εξίσωση δικαιωμάτων μονίμων και αναπληρωτών και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των αναπληρωτών, αλλά και το παράβολο, είναι κάτι που δήλωσε ότι θέλει να το εξετάσει η νέα πολιτική ηγεσία. Για το παράβολο, μάλιστα, δήλωσε και άγνοια. Λοιπόν, αυτό που προκύπτει από τη σημερινή συνάντηση είναι ότι πρέπει να συνεχίσουμε πιο δυναμικά, πιο αποφασιστικά. Η σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας ήταν καλή, ήταν μαζική και για τα δεδομένα της εποχής. Και πρέπει με τις επόμενες μέρες μαζί με γονείς όλοι οι εκπαιδευτικοί να διεκδικήσουμε την ικανοποίηση των ετοιμάτων, γιατί είναι ζωτικά για τη λειτουργία των σχολείων, γιατί είναι ζωτικά για τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων, γιατί αφορούν το μέλλον και την εργασία χιλιάδων ανθρώπων και γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω. Όχι μόνο δεν μπορούμε να δώσουμε ανοχή, όπως μας ζήτησε και αυτή η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Εγώ προσωπικά έχω συμμετάσχει πάνω από 5-6 καινούργιες πολιτικές ηγεσίες. Κάθε φορά ακούμε ανοχή, κάθε φορά ακούμε παραλάβαμε χάος. Είναι τα γνωστά επιχειρήματα που ακούγονται κάθε φορά. Εμείς έχουμε να διαβεβαιώσουμε ότι δεν μπορούμε να δώσουμε ούτε μία ώρα ανοχής, αλλά να συνεχίσουμε στον δρόμο του αγώνα. Τέρμα! Γεια! Στην κοροϊδία! Δάσκαλοι, καθηγείτε σε όλα τα σχολεία! Τέρμα! Γεια! Στην κοροϊδία! Δάσκαλοι, καθηγείτε σε όλα τα σχολεία! Δεν ξεκίνησε καθόλου καλά. Φυσικά εμείς το περιμέναμε. Το Υπουργείο Παιδείας και η πολιτική ηγεσία. Καθόλου μα καθόλου καλά. Υπάρχει εδώ σήμερα κινητοποίηση σωματείων, επιτροπών αγώνα, αναπληρωτών που πραγματικά καίγονται για το μέλλον και τη ζωή τους. Και αντί το Υπουργείο Παιδείας να κάνει το ελάχιστο να δεχτεί την αντιπροσωπεία αυτών των σωματείων, βάζει προϋπόθεση να είναι μόνο 3 άτομα. Ούτε καν δέχεται να μπει ένας τέταρτος για να υπάρχει μια αναλογικότητα στους φορείς που βρίσκονται εδώ. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Φαίνεται. Και
και απολυμμένοι και άλλοι φορείς. Φαίνεται ότι το δόγμα νόμος και τάξη διαπερνά όλο το είναι αυτής εδώ της κυβέρνησης. Πραγματικά. Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι φοβούνται από να δεχτούν μια αντιπροσωπεία σωματείων και να δώσουν συγκεκριμένες και σαφείς απαντήσεις. Έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη για την κατάσταση που έχει έρθει μέχρι εδώ. Με την πολιτική τους και την τακτική τους και την στάση τους να κρατάνε κλειστούς τους πίνακες, αποκλείουν χιλιάδες συναδέλφους από τη δουλειά την επόμενη χρονιά. Και αν νομίζουν ότι αυτά τα μαγειρέματα θα τα κάνουν πίσω από κλειστές πόρτες, θα μας πιάνουν στον ύπνο, κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Και βλέπουν ότι και εδώ είμαστε σήμερα και θα είμαστε πολύ περισσότεροι τις επόμενες μέρες. Είμαστε μπροστά σε μια χρονιά που ξεκινάει με τουλάχιστον 33.000 κενά. Έχουμε ένα νόμο ψηφισμένο για τους διορισμούς που στέλνει στην απόλυση χιλιάδες συναδέλφους. Και μην νομίζουν ότι θα δεχτούμε αυτή την εντός εισαγωγικών κανονικότητα έτσι αβίαστα. Απαιτούμε εδώ και τώρα να ανοίξουν οι πίνακες των αναπληρωτών, να ανοίξει το σύστημα του οψίδου ώστε να επικαιροποιηθούν οι πίνακες και να μην κοπεί κανένα συνάδελφος. Έστω και ένας να κοπεί, έστω και η ζωή ενός να κλείσει, αυτό θα είναι για μας αιτία πολέμου. Πρώτον. Δεύτερον, απαιτούμε εδώ και τώρα και δεν θα κάνουμε ούτε βήμα πίσω να μονιμοποιηθούν εδώ και τώρα όλοι οι αναπληρωτές που δούλεψαν τα τελευταία χρόνια. Πάνω από 33.000. Να καταργηθεί ο απαράδεκτος νόμος 45-49 που οδηγεί στην απόλυση και στο αρένα ό,τι νίκη προσόντων. Μόνο αυτό είναι το δίκαιο. Απαιτούμε εδώ και τώρα να είναι από την πρώτη μέρα που θα ρίξουν τα σχολεία όλοι οι συνάδελφοι στις θέσεις τους. Και προειδοποιούμε ότι αν έχουν μία λογική να ξεκινήσουν τα σχολεία όπως όπως, να αφήσουν τα παιδιά χωρίς δασκάλους, να αφήσουν τα ειδικά σχολεία με λουκέτο, πάλι θα μας βρουν μπροστά τους. Ξέρουμε πολύ καλά και είδαμε τα δείγματα γραφής τους και το μέσα στο καλοκαίρι. Νόμος για το άσυλο, νόμοι δωράκια για τις μεγάλες επιχειρήσεις και προετοιμασία να υλοποιήσουν ακόμα χειρότερα. Πατάνε, όπως λένε, εγκυκτίζουν πάνω στα μέτρα που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και τα επεκτείνουν. Έτσι κι αλλιώς και οι δύο την ίδια πολιτική και την ίδια στρατηγική ασπάζονται. Το ίδιο σχολείο θέλουν. Θεωρούν τη μόρφωση κόστος, θεωρούν τα δικαιώματα πρόβλημα και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να εξασφαλίσουν κονδύλια για τα μεγάλα αφεντικά τους, τις επιχειρήσεις, τα μεγάλα μονοπόλια. Θα μας βρουν μπροστά τους. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν και να σταματήσουν τον επεγμό. Όσο θα μαγειρεύουν πίσω από κλειστές πόρτες μέτρα που θα τσακίσουν τη ζωή μας, θα μας βρίσκουν μπροστά τους. Από την άλλη πλευρά έχουμε όλοι εμείς εδώ και ακόμα περισσότεροι που δεν είναι ένα μεγάλο καθήκον. Από την πρώτη μέρα που θα ανοίξουν τα σχολεία, να ανοίξουμε τη συζήτηση, να μην αφήσουμε κανένα συνάδελφο μόνο του, να μην αφήσουμε κανένα συνάδελφο έρμεο, να μην αφήσουμε να καλλιεργηθεί μια λογική απογοήτευση και μυρολατρεία. Όπως παλέψαμε τους προηγούμενους, θα παλέψουμε και αυτούς, γιατί έχουμε το δίκιο. Και το δίκαιο είναι τα αιτήματά μας, είναι οι διεκδικήσεις μας, είναι η ανάγκη μας για ένα σχολείο που θα έχει δάσκαλο, καθηγητή, μόνιμο προσωπικό, που όλα τα παιδιά θα παίρνουν την απαραίτητη μόρφωση, που όλα τα παιδιά θα παίρνουν τις δομές που έχουν ανάγκη. Αυτά τα αιτήματα πάνε κόντρα και στην πολιτική της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Και τελειώνουμε το εξής. Καταγγέλουμε πραγματικά την απαράδεκτη στάση της πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ. Μπήκε εδώ και πολλές μέρες θέμα να οργανώσουν, να συμμετέχουν στη σημερινή κινητοποίηση, να πάρουν θέση. Και η πλειοψηφία του Προεδρείου της ΔΟΕ ούτε καν απάντησε, ούτε καν πήρε θέση. Γυρίζει την πλάτη πραγματικά σε χιλιάδες συναδέλφους. Αυτό πρέπει να γίνει ένα ακόμα κριτήριο για το πώς αυτές οι δυνάμεις, ιδιαίτερα το επόμενο διάστημα που θα έχουμε μπροστά μας την αξιολόγηση, που θα έχουμε μπροστά μας την υλοποίηση της κουτσουρεμένης δίχρονης, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αποτελέσουν όχι καν οργανωτή ούτε καν στυλοβάτη των αγώνων. Πρέπει να τους ξεπεράσουμε. Η απουσία του σήμερα είναι απουσία από κάθε τι που αφορά τις πραγματικές ανάγκες του κλάδου. Και αυτό πρέπει να καταγγελθεί από όλους τους συλλόγους και από όλα τα σωματεία. Απαιτούμε εδώ και τώρα να δεχτεί το Υπουργείο την αντιπροσωπεία με τους τέσσερις συναδέλφους. Δεν μπορούμε με κατά καλό καιρό να φάμε όλο τον ήλιο εδώ επειδή το Υπουργείο κάνει καπρίτσια. Να τελειώνει αυτή η ιστορία, να δοθούν απαντήσεις και θα μας ξαναβρούν μπροστά τους, αυτό να είναι το σίγουρο. Οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν πολύ επιφορούμενες. Για κάποια ζητήματα δεν γνώριζε καν την ύπαρξή τους, όπως για το παράβολο. Για τον νόμο, ενώ είπε ότι είναι τελείως αντίθετη, μας είπε ότι δεν συζητήθηκε τόσους μήνες που έχει κατατεθεί ο νόμος, ότι δεν συζητήθηκε αυτό με τους υπόλοιπους φορείς. Ένα να ξέρουμε ότι εμείς οι αναπληρωτές και γενικά όλοι οι δάσκαλοι θα είμαστε εδώ, θα συνεχίσουμε τον αγώνα για τα δίκαια αιτήματά μας και θα πρέπει να γίνει φανερό και σε όλους να
συναδέλφους και στους νέους συναδέλφους πόσο ζωτική σημασία είναι να είμαστε οργανωμένοι στο πρωτοβάθμιο σωματείο μας και να βαδίζουμε δίπλα τους για να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα. Η κυβέρνηση δείχνει για ακόμα μια φορά το προσωπείο της απέναντι σε αποφάσεις σωματείων, επιτροπών, απέναντι στους εργαζόμενους εκπαιδευτικούς. Δηλώσαμε ότι πρέπει να υπάρχει παρουσία συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου για αυτό το θέμα των αναπληρωτών με εκπροσώπους σωματείων, της πρωτοβουλίας, φορέων του κινήματος. Και η κυβέρνηση δήλωσε ότι θα δεχτεί μόνο 3 ανθρώπους. Είναι απαράδεκτο απέναντι στην κινητοποίηση αυτή. Είναι απαράδεκτο πρώτα και κύρια γιατί αυτή έχει την ευθύνη που έχει γίνει σήμερα αυτή η κινητοποίηση. Ντάλα καλοκαιριού, αυτή έχει την ευθύνη που 33.000 εκπαιδευτικοί παραμένουν αδιόριστοι. Έχει δείξει το προσωπείο της σε όλα τα μέτωπα. Εκεί που τελείωνε το αντεργατικό κουστούμι της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει το ράψιμο. Το έδειξε από την αρχή. Το έδειξε στο ζήτημα για παράδειγμα των σπουδών. Ότι και τώρα χιλιάδες λαϊκές οικογένειες θα πρέπει να πληρώσουν πανάκριβες σπουδές, εστίες, βιβλία. Και ποια ήταν η αγωνία της κυβέρνησης να καταργήσει το άσυλο. Να ανοίξει δηλαδή το πανεπιστήμιο σε επιχειρήσεις. Η ανεργία τσακίζει κόκαλα. Πάνω από 1 εκατομμύριο είναι άνεργοι. Και ποιο είναι το κύριο μέλημά του προς το καλοκαίρι. Να συνεχίσουν την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ που απελευθέρωσε ομαδικές απολύσεις και να πούνε τώρα ότι δεν χρειάζεται το πρόστιμο για να πωλεί εργαζόμενους. Τη στιγμή που λίγες οικογένειες πλέον προστατεύουν το σπίτι τους με το καθεστώς κατσέλι, τώρα θέλει να κάνει νέο δωράκι στις τράπεζες να πάρουν και τα σπίτια των εργαζομένων. Έδειξε καθαρά δηλαδή ότι είναι με το μεγάλο κεφάλαιο που του διορίζει τους φόρους, ότι είναι με τις τράπεζες που τους διορίζει, λέει, τώρα τα κόκκινα χρέη και είναι ενάντια στους εργαζόμενους. Αυτή την πολιτική είναι που πρέπει να αντιμετωπίσει το λαϊκό εργατικό κίνημα. Αυτή η πολιτική είναι που φέρνει και το συγκεκριμένο πρόβλημα, μας φέρνει όλους εμάς σήμερα να διεκδικούμε τη μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών. Τι λέει η κυβέρνηση? Ότι έχουν περάσει σχεδόν 12 χρόνια. Έχουν αλλάξει 4 κυβερνήσεις. Έχουν φύγει 35.000 εκπαιδευτικοί σε σύνταξη και δεν μπορεί να κάνει ούτε ένα διορισμό. Και μας πουλάει τα ίδια φύκια με μεταξωτές κορδέλες που μας πουλούσαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Δεν μπορεί να δώσει δηλαδή το μισό δισεκατομμύριο ευρώ για να μονιμοποιήσει σήμερα 35.000 αναπληρωτές, όταν δίνει δεκάδες δισεκατομμύρια για τον άτομο το χρόνο, δεκάδες δισεκατομμύρια για τις τράπεζες, δεκάδες δισεκατομμύρια για να φεύγουν δηλαδή στρατιωτικές αποστολές στο εξωτερικό να συμμετέχουν στους λογαριασμούς του ΝΑΤΟ. Πρέπει να απαντήσουμε. Πρέπει και σε επόμενες κινητοποιήσεις να είμαστε ακόμα περισσότεροι. Πρέπει να απαιτήσουμε εδώ και τώρα άμεσα να πάρει σήμερα θέση η κυβέρνηση, να ανοίξει όψη. Δεν είναι δυνατό να λέει ότι οι προηγούμενοι, για παράδειγμα, μήνες προϋπηρεσίας, οι δύο τελευταίοι καίγονται. Δεν είναι δυνατό να λέει ότι επειδή είσαι άρρωστος, είχες οικογένεια, δεν μπορούσες να δουλέψεις πέρσι, φέτος χάνεις κάτι δικαίωμα διορισμού. Δεν είναι δυνατό να λέει ότι και από του χρόνου θα δούμε τι θα γίνει με τους διορισμούς στην ειδική, στη γενική αγωγή, να ανοίγουν τα σχολεία ουσιαστικά χωρίς εκπαιδευτικούς να λειτουργούν όπως και να λέει να περιμένετε, θα δούμε τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, να μην υλοποιεί ακόμα και το απλό αίτημα που λέει μία φάση αναπληρωτών. Ένα απλό αίτημα που όμως δεν έχει κάνει την πολιτική βούληση να το υλοποιήσει. Εμείς πρέπει να πούμε ότι το κύριο ζήτημα είναι ότι για να λειτουργήσει το σχολείο δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς μόνιμη και σταθερή εργασία. Ότι ακόμα και ότι αυτοί οι 35.000 να διοριστούν είτε και τώρα πάλι σε σχέση με τις σύγχρονες ανάγκες είναι λίγοι διορισμοί. Και με αυτό το αίτημα πρέπει να πάμε παντού μόλις ανοίξουν τα σχολεία, στις επιτροπές παντού, στους συνάδελφους που δεν είναι σήμερα εδώ, να πούμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει άλλη απάντηση από την κυβέρνηση ή να μπορεί να καταργήσει αυτή την απαράδεκτη διαδικασία που αποκλείει χιλιάδες αναπληρωτές να ανοίξουν πίνακες, μία φάση για άλλους αναπληρωτές και η μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών. Αυτό χρειάζονται οι χιλιάδες συνάδελφοι αναπληρωτές, αυτό χρειάζονται τα παιδιά μας, οι μαθητές μας που θα μπουν στις επόμενες σχολεία, αυτό χρειάζεται συνολικά το σχολείο για να λειτουργήσει με τον τρόπο που πρέπει.